Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε ένα ονειρικό κουκλόσπιτο. Θα χρησιμοποιήσουμε κόντρα πλακέ και τα αγαπημένα μου Mammoth Glue Crystal και Bostik Power Repair. Πέρα από το κουκλόσπιτο θα φτιάξουμε και διάφορα διακοσμητικά όπως σκάλες, σαρντινιέρες, πέργολες. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε το Mammoth Glue Crystal με το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, κόλλα σε σπρέι Fast Tack, Bostik Blue Tack λευκό, Bostik Power Repair, ξυλία, διάφορα διακοσμητικά και φυσικά το αναλυτικό σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα στα ψηλά πλαϊνά και στα εσωτερικά διαχωριστικά. Βρείτε τις αναλυτικές διαστάσεις στο σχέδιο, περάστε τα σημάδια στα ξύλα και κόψτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μικρό άνοιγμα στην πίσω πάνω γωνία των διαχωριστικών, ώστε να περάσει από εκεί η λεντοτενία. Στο τέλος, γυαλοχαρτάρετε όλες τις ακμές που κόψατε. Πριν ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να σημειώσουμε πού εφάπτονται τα ξύλα μας για να ξέρουμε πού θα εφαρμόσουμε κόλλα. Εδώ, μην ξεχάσετε ότι θα πρέπει να ανοίξετε και στην πλάτη δύο τρύπες για την λεντοτενία. Σας το λέω γιατί εγώ προσωπικά το ξέχασα και με πέδεψε λίγο στο τέλος. Στο σημείο αυτό επέλεξα να κολλήσω τις ταπετσαρίες των δωματίων στην πλάτη. Ίσως μου φάνηκε πιο εύκολο, ίσως απλά ανυπομονούσα να δω πώς θα βγει. Χρησιμοποίησα υφάσματα, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε και χρωματιστά χαρτιά αν θέλετε. Ό,τι και να επιλέξετε, μπορείτε να τα κολλήσετε με την κόλλα σπρέι Bostik Fast Tack. Ας ετοιμάσουμε το Mammoth Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε τη συσκευασία. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα και βάλτε το στην άκρη. Πρώτα, περάστε Mammoth Glue Crystal στους δύο ορόφους και αφήστε τους στην άκρη. Περάστε Mammoth Glue Crystal στην πλάτη και στα πλαϊνά. Να ξέρετε, έχετε τουλάχιστον μισή ώρα πριν αρχίσει να στεγνώνει η κόλλα, οπότε μην αγχώνεστε με την τοποθέτηση. Πάρτε τον χρόνο σας και βεβαιωθείτε ότι τα ξύλα κάθονται σωστά στις θέσεις που έχετε σημαδέψει. Αν δείτε ότι κάπου έχει βγει κόλλα, μπορείτε να τη μαζέψετε με μία μικρή σπάτουλα. Στο τέλος, κολλήστε τη βάση. Τώρα, όσο περιμένουμε την κόλλα να στεγνώσει, πάμε να φτιάξουμε διακοσμητικά. Ας ετοιμάσουμε την Bostik Power Repair. Ανοίξτε τη συσκευασία και ξεβιδώστε το μαύρο και το γκρι πλαστικό πόμα. Αφαιρέστε το μαύρο δαχτυλίδι και ξαναβιδώστε το μαύρο και γκρι πόμα. Βιδώστε μέχρι τέρμα, ώστε να τρυπήσει η αλουμινένια συσκευασία. Αφαιρέστε το μαύρο καπάκι και πιέστε τη συσκευασία μέχρι να αρχίσει να τρέχει η κόλλα. Ξεκινάμε με την πέργολα. Εδώ θα σας φανεί πολύ χρήσιμη μία επιφάνεια κοπής με μετρήσεις. Μπορείτε να τοποθετήσετε με ακρίβεια τις ράβδους μπάλσας και να εφαρμόσετε μία μικρή ποσότητα Bostik Power Repair στα σημεία που θα κολληθούν τα κάθετα ξύλα. Μετά από μισή ώρα που θα στεγνώσει η κόλλα, μπορείτε να κολλήσετε και τα πιχάκια στις 4 άκρες. Για μεγαλύτερη σιγουριά, μπορείτε να στερεώσετε τα όρθια πιχάκια με λίγο Blue Tack. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε τις σκάλες. Θυμίζω, όλες τις διαστάσεις και αποστάσεις θα τις βρείτε στο αναλυτικό σχέδιο της κατασκευής στο diy.bostik.com. Τοποθετήστε λοιπόν τα ξύλα και κολλήστε τα με Bostik Power Repair. Στην πάνω πλευρά, κολλήστε και ένα πιχάκι φάρδους 2 εκατοστών για να στηρίζετε η σκάλα στον κάθε όροφο. Ας φτιάξουμε και τις ζαρντινιέρες. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε φύλλα μπάλσας, τα οποία θα κολλήσουμε με Bostik Power Repair για να φτιάξουμε ένα κουτί. Μέσα στο κουτί κολλάμε και ένα κομμάτι αφρολέξ για να μπορέσουμε να σφινώσουμε την πρασινάδα. Μόλις στεγνώσουν οι ζαρντινιέρες, απλώστε Mammoth Glue Crystal στο αφρολέξ και καλύψτε το με μικρό πετραδάκι. Σφινώστε την πρασινάδα στο φελιζόλ και έτοιμη η πρώτη! Νομίζω είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο στάδιο, τις λεντοτενίες. Περάστε λοιπόν την πρώτη ταινία, κόψτε την στο σημείο που θέλετε και κόλλήστε την στο ταβάνι. Κάντε το ίδιο και για τη δεύτερη ταινία. Στερεώστε τους μηχανισμούς με τις μπαταρίες στην πίσω πλευρά της πλάτης χρησιμοποιώντας Mammoth Glue Crystal. Α, και κάτι τελευταίο! Το Bostik Blue Tack θα σας φανεί πολύ χρήσιμο στο παιχνίδι. Μπορείτε να στερεώνετε τις σκάλες, το γρασίδι, τα κάδρα, τα έπιπλα, ό,τι θέλετε. Το κουκλόσπιτο είναι έτοιμο! Πάμε να παίξουμε!